πάμε στο νηπιαγωγείο στα Μισήρια, καθώς εκεί τα μικρά παιδιά του νηπιαγωγείου έγιναν για μία μέρα μικροί πυροσβέστες. Καθώς Εύη... Επισκέφτηκαν το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο πυροσβέστες, τους έκαναν μια πολύ αναλυτική παρουσίαση. Βλέπουμε και το πώς τα παιδάκια, οι φατσούλες τους έχουν εντυπωσιαστεί από όλα αυτά τα οποία είδαν. Και το πιο σημαντικό είναι ότι τελείωσε η μέρα τους με γνωριμία με το όχημα της πυροσβεστικής και κατάφεραν έτσι και με τη μάνικα να ρίξουν νερό, αλλά και να μάθουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα χρειάζονται σε περίπτωση που θέλουν να γίνουν στο μέλλον πυροσβέστες. Λοιπόν, να πάμε στην κυρία Γεωργία Ζαχαριουδάκη, την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου Μισηρίου, να την καλησπερίσουμε. Τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας από το Γραφικό Ρέθινο. Να είστε καλά, χαιρετισμούς. Είμαστε πολύ καλά και σας ακούμε. Χαιρετισμούς. Για πείτε μας, πώς προέκυψε αυτή η συνύπαρξη, αυτή η επαφή, αυτή η επικοινωνία? Κάθε χρόνο στο σχολείο μας και σε όλα τα σχολεία, μέσα στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, εντάσσουμε πάντα τη γνωριμία με τα επαγγέλματα εκείνα που παίζουν σημαντικό ρόλο ως προς την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους. Και ένα από αυτά είναι και η πυροσβεστική που αποφασίσαμε να καλέσουμε φέτος. Έτσι, στείλαμε κάποια πρόσκληση στην πυροσβεστική. Αυτοί ανταποκρίθηκαν αμέσως. Έστειλαν δύο πυροσβέστες με το πυροσβεστικό τους όχημα. Στην αρχή μας ενημέρωσαν με εκπαιδευτικά βίντεο για τη φωτιά, για τους κινδύνους της, για την πρόληψη πυρκαγιών, για τους τρόπους αντιμετώπισης. Μας έμαθαν το νούμερο έκτακτης ανάγκης, 199, που πρέπει να πάρουν τηλέφωνο τα παιδιά όταν συμβεί κάποια έκτακτη ανάγκη. Και εδώ πρέπει να σημειώσω ότι πολλές φορές τα μικρά παιδιά είτε μένουν στο σπίτι μόνα τους για λίγο, είτε με κάποιον ενήλικα που μπορεί κάτι να τους συμβεί ή να συμβεί στον ενήλικα, και πρέπει απαραίτητα να γνωρίζουν αυτό το νούμερο για να πάρουν τηλέφωνο. Κυρία Ζαχαριά, οι πυροσβέστες ήταν... Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω την επαφή των παιδιών με τους πυροσβέστες, εσείς πώς την είδατε? Γιατί βλέπουμε μικρά παιδιά που εντυπωσιάζονται από όλα αυτά τα επαγγέλματα και ίσως κάποια από αυτά στο μέλλον να επιλέξουν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη επαγγελματική πορεία. Τι σας είπαν, πώς είδατε έτσι τα προσωπάκια τους, φαντάζομαι ενθουσιασμένα από την επίσκεψη? Πραγματικά ήταν πολύ ενθουσιασμένα. Οι πυροσβέστες ήταν καταπληκτικοί. Ήταν ο κύριος Τζανιδάκης Μάρκος και ο κύριος Βαβουράκης Τίτος, και πρέπει να τους ευχαριστήσω πολύ γι' αυτό. Ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να μεταδώσουν τη γνώση τους. Μιλούσαν στα παιδιά με απίστευτη υπομονή. Άκουγαν όλες τις ερωτήσεις τους και έδωσαν σε όλα τα παιδιά απαντήσεις. Υπήρχε απόλυτη ησυχία και οι μικροί μαθητές άκουγαν με προσοχή όλα όσα εξηγούσαν οι πυροσβέστες. Μπράβο. Μετά μας έδειξαν τον εξοπλισμό τους, ρωτάγαν τα παιδιά τι είναι το καθένα, απαντούσαν σε όλες τις ερωτήσεις οι πυροσβέστες, και τέλος το πιο σημαντικό και το πιο συναρπαστικό, έγιναν οι ίδιοι οι μικροί μαθητές μικροί πυροσβέστες. Να ευχηθούμε. Φόρεσαν δηλαδή... Ακριβώς, φόρεσαν, ολοκληρώστε. Τη στολή και το κράνος και έριξαν νερό με τη μάνικα. Με βιωματικό τρόπο γνώρισαν το επάγγελμα του πυροσβέστη και την αποστολή και το έργο. Ευχόμαστε να επαναληφθεί αυτή η δράση. Κυρία Ζαχαριουδάκη, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Έχουμε ανάγκη από εκπαιδευτικούς με τη δική σας φιλοσοφία, που εντάσσεται σε μια εξωστρέφεια που την έχει ανάγκη το δημόσιο σχολείο. Και είμαι σίγουρος ότι έχετε συνοδοιπόρους και τους γονείς των παιδιών. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, προκειμένου να προχωρήσετε στις επόμενες δράσεις όλοι μαζί. Σίγουρα τους έχουμε και τους ευχαριστούμε και το Σύλλογο Γονέων και όλους τους γονείς. Έμειναν όλοι ενθουσιασμένοι και ήταν μια καταπληκτική δράση που μετά από 2 χρόνια κορονοϊού άνοιξαν ξανά τα σχολεία μας. Να είστε καλά, χαιρετισμούς.